Να ξεκινήσουμε λίγο με τις παιδικές ζωγραφιές. Ξέρετε, μια παιδική ζωγραφιά από πίσω κρύβονται όμορφα συναισθήματα και βέβαια αυτή η ξεχωριστή οπτική των παιδιών μέσα από τα εικαστικά, μέσα από τα καλλιτεχνικά, μέσα από μια ζωγραφιά μας δείχνει το δρόμο στο πώς πρέπει να λύσουμε προβλήματα καθημερινότητας. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια ζωγραφιά και μια συμβουλή προς τους μεγαλύτερους. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχουμε δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι αυτή που είπε. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι πολλές φορές κρύβεται και μια άσχημη εμπειρία και πολλές φορές και μια κακοποίηση. Εκεί θέλω να εστιάσουμε, σε αυτά τα σημάδια που μια ζωγραφιά δείχνει μια κακοποίηση. Πάμε στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, την ψυχολόγο στο χαμόγελο του παιδιού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Και ξέρετε, μιλάμε με το χαμόγελο του παιδιού, μιλάμε με την κυρία Παπαδάτου, καθώς εκεί οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, είναι επαγγελματίες και έχουν διαχειριστεί εκατοντάδες περιστατικά. Κυρία Παπαδάτου, μια ζωγραφιά, τη βλέπουμε, μια ξεχωριστή ζωγραφιά, ωστόσο στέλνει μηνύματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τα αντιληφθούμε, να τα διαβάσουμε και κατ' επέκταση να δράσουμε. Το παιδικό ιχνογράφημα είναι τρόπο ουσιαστικά των παιδιών. Θα πρέπει βέβαια κάθε ερμηνεία και ακόμα καλύτερα μπορεί πολλές φορές να παρατηρήσει κάποιες από τα χρώματα. Έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Λίγο να το διορθώσουμε. Συνάδελφοι, να το βρούμε λίγο. Ξέρετε, αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και βέβαια να συμβουλέψουμε και τους γονείς και ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σε παιδιά, σε μικρές ηλικίες και να τους ενημερώσουμε αναφορικά με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να διαβάσει μια ζωγραφιά. Για πάμε να το δοκιμάσουμε πάλι, κυρία Παπαδάτου. Καλύτερα. Από εκεί που είχαμε μείνει, θα το προσπαθήσουμε. Λέγα ότι θα πρέπει να προσθέσουμε προσοχή για να δούμε τις ερμηνείες. Μπορεί κάθε φορά μια ζωγραφιά να είναι ένα βοηθητικό μέσο, ένας βοηθητικός τρόπος για να δούμε μέσα από τα μάτια των παιδιών και ειδικά όταν μπορεί το παιδί να μιλήσει, να επικοινωνήσει για αυτό που έχει ζωγραφίσει, είναι και πολύ βοηθητικό για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι απεικονίζει. Γενικά, εικόνες οι οποίες μπορεί να δείχνουν να μην ταιριάζουν, ίσως να μας δημιουργούν και εμάς μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη ζωγραφιά, από τα χρώματα, δηλαδή μπορεί ξαφνικά τα παιδιά να αρχίσουν να χρησιμοποιούν πιο σκούρα χρώματα από ό,τι χρησιμοποιούσαν την προηγούμενη περίοδο, ή μπορεί να επιμένουν πάρα πολύ να ζωγραφίσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως είναι πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο να πάρει. Δεν ξέρω αν είναι εντάξει ο ήχος. Βέβαια. Συνεχίστε κανονικά. Οπότε, με τη βοήθεια του παιδιού ή και με τη βοήθεια του ειδικού, μπορούμε να πάμε και ένα βήμα παραπάνω να δούμε τι μπορεί να αποκονίζει κάτι που έχει ζωγραφίσει ένα παιδί. Νομίζω ότι το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι από πολύ μικρή ηλικία να έχουμε την επικοινωνία με τα παιδιά, να τους εξηγούμε κυρίως για την ασφάλεια του σώματός τους, κυρίως για το ότι κανείς δεν μπορεί να τα φέρνει σε δύσκολη θέση, να τους προκλεί κακό, να τα κάνει να νιώθουν άβολα. Οπότε ήδη δίνουμε μια εικόνα στα παιδιά να μας μιλήσουν και να μας προσεγγίσουν. Ξέρετε, ακριβώς αναφέρεστε βέβαια και στους γονείς, αλλά πρέπει να εστιάσουμε λίγο και στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο πώς αντιλαμβάνεται και πώς χειρίζεται αυτά τα περιστατικά. Καθώς νομίζω ότι ένας εκπαιδευτικός, ένας δάσκαλος, νηπιαγωγείο, δημοτικό, είναι ο πρώτος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τέτοια περιστατικά. Έχετε απόλυτο δίκιο και να σας πω την αλήθεια, έχουμε πάρα πολλές κλήσεις στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά, στη 1056, ειδικά από νηπιαγωγούς που περισσότερο οφείλω να σας πω αποκαλύπτουν τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, στο νηπιαγωγείο πραγματικά γίνονται συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς, τα νέα της ημέρας, πώς τα περάσαμε, συζητάνε με τα παιδιά για την ασφάλεια του εαυτού. Οπότε κάποια στιγμή μέσα από αυτή τη σχέση που αναπτύσσουν με τους εκπαιδευτικούς αρχίσουν και εκμεταλλεύονται κάποια περιστατικά που συμβαίνουν στο σπίτι. Και μέσα από αυτή μπορούν να βρεθούν πολλές λύσεις για αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Οπότε πάμε να κλείσουμε λίγο με μία προτροπή.
τι πρέπει να μας κινητοποιήσει συμπερασματικά, τι προκύπτει από τη συζήτηση που κάναμε και πού πρέπει να απευθυνθούμε. Τα μάτια ανοιχτά και τα αυτιά ανοιχτά. Είμαστε εκεί να ακούσουμε και να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Παρατηρούμε οποιαδήποτε αλλαγή και στο παιδικό εθνογράφημα, βέβαια, αν υπάρχουν κάποια έντονα σημάδια είτε σε πρόσωπα, είτε καταστάσεις, είτε σε χρώματα, και μαζί με το παιδί ίσως αναζητήσουμε τι αναπαραστούν. Βέβαια, εκ των υστέρων καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Μέχρι στιγμής τα περιστατικά αυτό έχουν δείξει. Δηλαδή λέμε, το έδειξε ζωγραφιά, ζωγράφιζε το παιδάκι με μαύρο χρώμα. Μπορούμε να το προλάβουμε, ας γίνει μια αρχή. Όλα αυτά είναι για προβληματισμό. Δηλαδή είναι ενδείξεις πολλές φορές, δεν είναι πάντα η απτή απόδειξη. Είναι κάποιες ενδείξεις ότι ίσως ένα παιδί βιώνει μια δύσκολη περίοδο. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Ένα παιδί μπορεί να ζωγραφίζει με μαύρο επειδή υπάρχει ένα διαζύγιο, για παράδειγμα, στην οικογένεια. Αλλά είναι μία ένδειξη πάνω στην οποία ίσως μπορούμε να διερευνήσουμε λίγο παραπάνω. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.